αποφασισμένοι να σταματήσουν τη λειτουργία των ελαιοτριβιών τους, δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τους που από την Παρασκευή το πρωί θα προχωρήσουν σε επαόριστον κινητοποίηση. Μελιόζουμα γέμισε το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπους με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη δυσοσμία. Η μείζωνος μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακυνθίων υπέβαλε αναφορά στον εισαγγελέα και στο Υπουργείο Πεχοδέ. Διάλογο με τη ΔΕΑΣ με σκοπό η τιμολόγηση των λιμάτων του αποχετευτικού του δικτύου να είναι ίδια με τις άλλες περιοχές της χώρας θα ξεκινήσει ο Δήμος Λαγανά μετά από απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση πάντως, ο Δήμος επεξεργάζεται τη λήψη μέτρων ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ως Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία έχει καθιερωθεί η 3η Δεκεμβρίου με τους ποπολάρους να επισημαίνουν ότι πρέπει να τηρείται το δικαίωμα της πρόσβασής τους. Ο Δήμος Ζακυνθίων έχει οριοθετήσει χώρους για τη στάθμευση των αναπηρικών αυτοκινήτων, ενώ η τροχέα θα επιβάλλει τσουκτερά πρόστιμα στους παραβάτες. Σε καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης καταστήματος Πέτρος Κουρούμαλος με αφορμή το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί λακκούβες στον δρόμο πίσω από την Ομαρχία εξαιτίας των εργασιών για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Ο κ. Κουρούμαλος ζήτησε την παρέμβαση των υπευθύνων για την επίλυση του προβλήματος. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή Ελατίων άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Νίκος Αχτύπης ότι έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχε επίβλεψη στις εργασίες. Σε κινητοποίηση αναμένεται να προχωρήσουν τα άτομα με αναπηρία σχετικά με την έλλειψη ασανσέρ στην εφορία. Ο γραμματέας των Ποπολάρων Γιάννης Γρέκας τόνισε πως η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου. Στο διαδημοτικό δίκτυο υγείας που συνέστησε ο Δήμος Αμαρουσίου θα συμμετέχει ο Δήμος Λαγανά μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πύραρχος Κώστας Δεσινιώτης ανέλαβε καθήκοντα νέου διοικητή στην πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθο από την 1η Δεκεμβρίου. Ο ίδιος, σε με δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στα πρώτα ανοιχτά ζητήματα που διαπίστωσε στο νησί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Αποχώρησε από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ελατίων ο συνδυασμός της Μίζωνος Μειοψηφίας. Ο επικεφαλής Νίκος Αχτύπης έκανε λόγο για υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου.